αρμόδια εισαγγελία, ενώ υπάρχει και σχετικό υλικό από την επίθεση. Δοκάρια, μαχαίρια, σιδερογροθιές ήταν τα όπλα των φερόμενων δραστών της επίθεσης το βράδυ του Σαββάτου στη δομή ασυνόδευτων ανηλίκων στο Παλαιό Καστρό. Οι νέοι που έδρασαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα, όπως καταγγέλει ο πληρεξούσιος δικηγόρος της δομής, η οποία λειτουργεί υπό τη σκέπη της Εκκλησίας της Ελλάδος, φαίνεται ότι είχαν οργανωμένο σχέδιο. Δεν υπάρχει κανένα προηγούμενο περιστατικό πρόκλησης από τα παιδιά, δεν υπάρχει τίποτε καταγεγραμμένο, τίποτε που να έχει συμβεί. Κατ' επέκταση ήταν καθαρά ρατσιστικά τα κίνητρα και εισήλθαν στο χώρο, σπάσαν την περίφραξη, οπότε ήταν μια επίθεση κατά των ασυνόδευτων που φιλοξενούνται, όχι κατά ενός, όχι κατά συγκεκριμένου. Ρατσιστικά συνθήματα, βρισχές, απειλές για τη θρησκεία τους, για τη χώρα καταγωγής τους, για τη ζωή τους, για την ασφάλειά τους. Σε αυτά τα λίγα λεπτά της επίθεσης τραυματίστηκαν 4 ανήλικα. Στη δομή διαμένουν 30 ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, μόνο αγόρια. Υπήρχαν 4 τραυματισμοί, ο ένας πιο σοβαρός. Μάλιστα το παιδί εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να αναπνεύσει και δικομίστηκε μέσα στο νοσοκομείο. Οι υπόλοιποι ήταν πιο ελαφροί τραυματισμοί και επειδή λόγω COVID συνοηθήκαμε με το νοσοκομείο να μην μεταφερθούν εκεί. Τώρα είναι όλοι καλά. Ο Θοδωρής Καραγιάννης, πληρεξούσιος δικηγόρος της δομής, θα καταθέσει το πρωί της Δευτέρας μηνυτήρια αναφορά στην αρμόδια.